Θυμάστε, το Εθνικό Σύστημα Υγείας υπήρξε ένα ορόσημο στην ιστορία της δημόσιας υγείας της χώρας. Παρά τα όποια προβλήματα από την ίδρυσή του υπήρξαν και στην πορεία παρουσιάστηκαν, λειτουργήσε καταλυτικά στην πρόληψη, στην αντιμετώπιση των θεμάτων υγείας, στην έρευνα και στην εκπαίδευση των γιατρών, του νοσηλευτικού και του παραϊατρικού προσωπικού. Στο μέρος που οι κοινωνικές συνθήκες και οι πολιτικές το επέτρεψαν, να αναπτυχθεί η προσφορά του ΕΣΥ θα πρέπει να εκτιμηθεί θετικά. Το ΕΣΥ ιδρύθηκε με το νομοσχέδιο 1397 του 1983 και ήταν μια πραγματική επανάσταση στον τότε άναρχο χώρο της δημόσιας υγείας. Και αυτό οφείλεται στον Ανδρέα Παπανδρέου, στον Παρασκευά Αυγερινό και στον Γιώργο Γεννηματά. Στην πορεία έγιναν αρκετές νομοθετικές παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση του εξυγχρονισμού του. Όμως παρόλες τις προσπάθειες και τις αλλαγές που έγιναν στο σύστημα για να βελτιωθεί, να εξορθολογιστεί και να γίνει ευέλικτο, λειτουργικό και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ελληνικού λαού, το ΕΣΥ μπήκε σε μια πορεία παρακμής και τελικά το 2009 κατέρευσε. Οι παθογένειες του συστήματος εντάχθηκαν τα τελευταία 5 χρόνια και το οδήγησαν στα σημερινά αδιέξοδα. Η κύρια παθογένεια του ΕΣΥ είναι η υποχρηματοδότηση. Παρά το υψηλό ποσοστό του ΑΕΠ που διατίθεται, 10% περίπου στην Ελλάδα, οι δημόσιες δαπάνες υγείας είναι χαμηλές, είναι 5,3% και από τον προϋπολογισμό και από τα ασφαλιστικά ταμεία και είναι χαμηλότερες στην Ευρωζώνη, όπου ο μέσος όρος είναι 7. Αντίθετα, οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας είναι υψηλές, ανέρχονται στο 4,7%. Πέρα όμως από την υποχρηματοδότηση, ένα μεγάλο πρόβλημα είναι η κατασπατάληση των πόρων υγείας, το οποίο έκανε και πιο έντονο το οικονομικό πρόβλημα. Ο αναχρονιστικός τρόπος διοίκησης, η κακή διαχείριση των δημόσιων νοσοκομείων, η ανεξέλεγκτη διαρροή πόρων από τα νοσοκομεία προς τον ιδιωτικό τομέα μέσω συμβάσεων με την κοινωνική ασφάλιση, η σκόπιμη υπερσυνταγογράφηση, η μη λειτουργία της ΕΠΗ, με αποτέλεσμα την υπερτιμολόγηση των προμηθειών και η κατασπατάληση των υλικών, επιδείνωσαν την οικονομική κατάσταση των νοσοκομείων. Τρίτος παράγοντας είναι η υποστελέχωση του ΕΣΥ. Υπάρχουν μεγάλες συλλήψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό, μη ιατρικό, επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό. Στις λειτουργίες μπορούμε να προσθέσουμε, στις λειτουργικές αδυναμίες του συστήματος μπορούμε να προσθέσουμε και την ανισοκατανομή των κονδυλίων των εφημεριών. Και εδώ συμβαίνει το εξής παράδοξο: σε άλλα νοσοκομεία οι γιατροί να αμείβονται με την οροφή των πλαφών των εφημεριών και άλλα νοσοκομεία να μην μπορούν να εφημερεύσουν, να έχουν τη στοιχειώδη εφημέρευση. Η συνειδητή υποβάθμιση των δημοσίων μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας και η συνεχή αύξηση των ιδιωτικών δαπανών υγείας, ιδιαίτερα κατά τα προηγούμενα 5 χρόνια, συντέλεσαν στη διεύρυνση των ανισοτήτων, στην οικονομική κατάρρευση του ΕΣΥ αλλά και των ασφαλιστικών ταμείων. Το σύστημα υγείας της χώρας είναι μεικτό, με συνύπαρξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Οι δημόσιες δαπάνες υγείας είναι το 53%. Οι δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης είναι το 30% περίπου των πόρων του ΕΣΥ και το υπόλοιπο 70% προέρχεται από τον προϋπολογισμό. Το ΕΣΥ διαθέτει το 69% των νοσοκομειακών κλινών, ο ιδιωτικός τομέας το 28% και το υπόλοιπο 3% καλύπτεται από νοσοκομεία τα οποία είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Η αναλογία αυτή τίνει να αλλάξει τα τελευταία χρόνια προς όφελος του ιδιωτικού τομέα. Το ελληνικό σύστημα υγείας χαρακτηρίζεται από ανεπαρκή ανάπτυξη ειδικών μονάδων περίθαλψης, όπως είναι η νοσηλεία στο σπίτι, οι μονάδες ημερήσιας νοσηλείας, τα κέντρα αποκατάστασης κλπ. Χαρακτηρίζεται από αποσπασματικότητα των μονάδων πρωτοβάθμιας υγείας. Έχει μεγάλο αριθμό γιατρών, περίπου 1% ή ακόμα και λιγότερο τα τελευταία χρόνια, αλλά έχει μεγάλες ελλείψεις σε παραϊατρικό προσωπικό και συνοσηλευτικό προσωπικό. Άλλες αδυναμίες του συστήματος είναι η ανυπαρξία της προληπτικής ιατρικής, το ανεπαρκές και αναχρονιστικό διοικητικό μοντέλο, η απουσία μηχανισμών ελέγχου, η δημιουργία κοινωνικών ανισοτήτων λόγω της παραοικονομίας, της άνισης κατανομής και της κακής ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ο υδροκεφαλισμός του συστήματος και ανισότητες ακόμα και μέσα στις ίδιες τις περιφέρειες. Η κακή κτηριακή υποδομή και ο εν πολλής πεπαλαιωμένος εξοπλισμός και η δυσαναλογία της σχέσης του υψηλής τεχνολογίας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η σχέση αυτή ήταν 1,1 προς 4 το 2004 και το 2000 έγινε 1 προς 11 υπέρ του ιδιωτικού τομέα. Παρεμβάσεις για τη βελτίωση. Οι παρεμβάσεις που έγιναν μέχρι σήμερα δεν είχαν τα απαιτούμενα αποτελέσματα. Έγινε προσπάθεια αναμόρφωσης στο ΕΣΥ με την ίδρυση των υγειονομικών υπερηφερειών, αναμόρφωσης της πρωτοβάθμιας παροχής υπηρεσιών και της σταδιακής κάλυψης των θέσεων εργασίας.
Αλλά η εξέλιξη και η βελτίωση του ΕΣΥ απαιτεί αύξηση της χρηματοδότησης, αναμόρφωση των δομών του, ώστε να μετατραπεί σε ένα φορέα με κεντρικά, περιφερικά και τοπικά όργανα διοίκησης. Χρειάζεται συστράτευση να γίνει η προληπτική, η ιατρική και η δημόσια υγεία εθνικές προτεραιότητες. Η χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας στο ΕΣΥ γίνεται από τα Ταμεία Υγείας και από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ελάχιστη είναι η ροή εισόδων από ιδιωτικές πληρωμές, από την ιδιωτική ασφάλεια ή από τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Τα τεράστια ελλείμματα των νοσοκομείων οφείλονται στους εξής λόγους: διαφορά μεταξύ πραγματικού και κλειστού νοσηλείου. Η ετεροχρονισμένη ίσπραξη των νοσηλείων. Γίνεται πολύ μεγάλη καθυστέρηση πληρωμής στο δημόσιο τομέα από τα ταμεία. Εκτέλεση μη κοστολογημένων ιατρικών πράξεων και εξετάσεων. Περίθαλψη απόρων, αλλοδαπών και ανασφάλιστων. Όποιος πηγαίνει σε νοσοκομείο στην Ελλάδα δεν πληρώνει. Λειτουργία τμήματων με υψηλό κόστος λειτουργίας, αλλά χωρίς πραγματικά έσοδα, όπως είναι οι μονάδες αιμοδοσίας στα τμήματα ιστοσηματότητας. Ανεξέλεγκτη υπερτιμολόγηση των προμηθειών υγείας και ανυπαρκή έλεγχος στην κατανάλωση νοσοκομειακών προϊόντων και υπηρεσιών. Έλλειψη συστήματος μηχανοργάνωσης και μηχανογράφησης. Έλλειψη τακτικής κοστολόγησης ιατρικών πράξεων. Πάρα πολλές ιατρικές πράξεις έχουν να κοστολογηθούν από το 1991. Πρόσφατα έχει ξεκινήσει ο σχετικός διάλογος για τη λύση του προβλήματος. Αύξηση των εξουσυμβατικών προμηθειών. Σαν συνισταμένο όλων αυτών των παραγόντων, λοιπόν, είναι η λειτουργία του ΕΣΥ να χαρακτηρίζεται σπάταλη, αναποτελεσματική, από νομική, οργανωτική και κοινωνική άποψη. Κάθε χρόνο ξοδεύονται 3 δισεκατομμύρια ευρώ για την αγορά ιατρικών υλικών και 2 δισεκατομμύρια ευρώ για την αγορά φαρμάκων. Η εκτίμηση είναι ότι το 30 με 40% αυτών των δαπανών θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Πάρα πολλά υγειονομικά είναι υπερτιμολογημένα, 500% ή και πολύ περισσότερο πολλές φορές σε σύγκριση με τις χώρες της Ευρωζώνης. Παραδείγματος χάρη τα φίλτρα αιμοκάθαρσης, ορθοπαιδικά υλικά, καρδιολογικά υλικά. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, μεγάλη συμμετοχή στα ελλείμματα έχει και η σπατάλη του υγειονομικού υλικού, όπως είναι τα υλικά οστεοσυνθέσεως, τα στέντ, τα μοσχεύματα, οι ημοποιητικοί παράγοντες, ογκολογικά φάρμακα. Τοποθέτηση υλικών όπου κατά ανάγκη δεν είναι απαραίτητα, βάζουμε πάρα πολλούς βηματοδότες στην Ελλάδα και επενδυτές. Σαν αποτέλεσμα όλων αυτών των παραγόντων είναι η δημιουργία ενός τεράστιου χρέους των νοσοκομείων. Έγιναν ρυθμίσεις για αποπληρωμές των χρεών των νοσοκομείων το 1997, το 2001 και το 2004. Η τελευταία το 2004 ήταν 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Παρ' όλα αυτά όμως, τα τελευταία 5 χρόνια το έλλειμμα εκτινάχθηκε στα 6,2 δις, από τα οποία 3,2 δις οφείλεται στα φάρμακα και 3,2 δις στο υγειονομικό υλικό και στα αντιδραστήρια.